Γεια σας φίλοι youtubers. Σήμερα θα παίξουμε Steel Hunter. Θα πάρουμε το Arlequin. Αρλεκίνο θα το λέω εγώ από εδώ και πέρα. Αυτό εδώ το άρμα. Και θα δείξω ένα τρόπο με τον οποίο κατάφερα και τελείωσα την πρώτη σειρά των αποστολών σχετικά εύκολα. Και όταν λέω σχετικά εύκολα, εκεί που έλεγα, έπαιξα μερικά παιχνίδια και έλεγα ότι θα ξεκινήσω, θα σκοτώσω, δεν μου αρέσει η έκφραση, θα εξουδετερώσω από τα 20 άρματα που υπάρχουν, θα εξουδετερώσω ξέρω εγώ 4-5 για να εξουδετερώσουν και άλλοι ακόμα από 1-2-3 και τα λοιπά, μέχρι να μείνουμε τουλάχιστον 5, να αρχίσουμε να παίρνουμε τα tokens που δίνει το παιχνίδι. Είδα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιο άρμα και να έπαιρνα, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό εδώ πέρα. Εξουδετέρωνα έναν, το πολύ δύο, νομίζω στο καλύτερό μου παιχνίδι 4. Κάποια στιγμή όμως ερχόταν ένας ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος παίκτης και με εξουδετέρωνε αυτός. Οπότε τι έκανα, προσπάθησα να δω τι πρέπει να κάνεις μέσα στο παιχνίδι, τον τρόπο δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσω να κερδίσω πόντους, όχι να κερδίσω το παιχνίδι, γιατί οι περισσότεροι πάνε για να βγουν πρώτοι. Βρήκα έναν τρόπο τον οποίο θα σας το δείξω τώρα και δεν είναι άλλος από το τρέχα να μην σε βρούνε. Υπάρχει και ένα παλιό κινέζικο ρητό που λέει «Του δειλού η μάνα δεν έκλαψε ποτέ». Έτσι τα συνδύασα αυτά εδώ πέρα και λέω τώρα τι θα κάνουμε, θα τους αποφεύγουμε μέχρι τελευταία. Δεν βγήκα ποτέ πρώτος, πάντα στην τελική μάχη έχανα, ειδικά με το συγκεκριμένο άρμα δεν έχετε και πολλές πιθανότητες να βγείτε πρώτοι, πρέπει να τύχει η περίπτωση να, ή να είστε πάρα πολύ καλοί παίκτες, έτσι που εγώ δεν είμαι, είμαι κάτω του μετρίου, ή να τύχει η περίπτωση ώστε να βρω κάποιον ας πούμε ο οποίος είχε πρόβλημα, ήταν ξέρω εγώ με τα μισά hit points, δεν είχε αυτά που βλέπουμε κάτω κάτω και μας δίνουν διάφορα bonus ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα στο παιχνίδι μας έχουμε ξεκινήσει ήδη, βλέπετε πάνω υπάρχει ένα 450-500 το οποίο με το που θα περάσουν τα δευτερόλεπτα που γράφει αυτή τη στιγμή διαλέγουμε την επαναφορά, τον bonus, την επαναφορά του ασυρμάτου, ανίχνευση ασυρμάτου. Η επαναφορά ασυρμάτου σας δίνει τη δυνατότητα κάθε 20 δευτερόλεπτα και όχι κάθε 30 να μπορείτε να πατάτε το πλήκτρο χ, και όπως τώρα, μάλλον όχι τώρα το πάτησα, και βλέπετε ότι κάτω δεξιά στο minimap βλέπουμε ένα κόκκινο τετραγωνάκι το οποίο είναι ένας αντίπαλος. Βέβαια, όταν κάνεις ανίχνευση ασυρμάτου, εδώ θα επιλέξω μέγιστη ταχύτητα πάνω αριστερά, όταν κάνεις ανίχνευση ασυρμάτου δεν βλέπεις όλο το χάρτη, βλέπεις μέχρι 370 μέτρα νομίζω. Όταν παίρνω το bonus, το οποίο μου δίνει την δυνατότητα να ο ασύρματός μου να δουλεύεται πιο γρήγορα, να ξεκινάει πιο γρήγορα, να μπορώ να την δουλέψω. Κόλλησα τώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τώρα, ένας άλλος αρλεκίνος εδώ πέρα έκανε το μεγάλο λάθος ότι ήρθε εναντίον μου, γιατί εγώ είμαι παιχταράς όπως ξέρουμε και λέμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω τι κάνει, πώς την έχασε αυτή την μάχη αυτός ο συγκεκριμένος αρλεκίνος. Έχω την εντύπωση ότι δεν πάτησε το πλήκτρο 4 να ανανεώσει τα hit points του. Το κόκκινο που φαίνεται, αυτός ο κύκλος ο κόκκινος και ο πράσινος ο κύκλος, είναι δύο κύκλοι οι οποίοι δίνουν bonus. Ο κόκκινος ο κύκλος δίνει και πυρομαχικά και τα bonus στη θέση 3-4. Ο πράσινος ο κύκλος δίνει, αν θυμάμαι καλά, bonus στη θέση 3-4 και ο πορτοκαλί ο κύκλος εδώ πέρα θα δώσει μόνο πυρομαχικά. Έχω 19-29 και πάμε 22-32. Ευκινησία διάλεξα και διάλεξα ευκινησία γιατί είδατε προηγουμένως ότι πήγα γύρω γύρω από τον αρλεκίνο, δεν μπορούσα να περάσω πίσω του γιατί δεν ήμουν αρκετά ευκίνητος, αν και είχα την τελική ταχύτητα προηγουμένως, αλλά η τελική ταχύτητα δεν σου δίνει ευκινησία. Αν είστε άτομα που μπορείτε να παίξετε με πολύ καλή ευκινησία,
Μπορείτε δηλαδή το άρμα σας να το κάνετε ό,τι θέλετε εσείς και δεν σας πηγαίνει όπου θέλει αυτό. Μπορείτε να διαλέξετε την δύναμη στη μηχανή, εκεί που εγώ διάλεξα μεγάλη ταχύτητα, να διαλέξετε εσείς την δύναμη στη μηχανή. Οπότε θα μπορείτε να υπερφαλαγγίζετε ή να πηγαίνετε πιο πίσω από τους αντιπάλους σας πολύ πιο εύκολα. Όπως βλέπετε, κάθε λίγο και λιγάκι πατάω το ραντάρ, όπως τώρα βλέπω που είναι ο αντίπαλος και αντίστοιχα χαράσω πορεία για την αντίθετη πλευρά ή για το σημείο που θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλές για μένα, και το πιο ασφαλές είναι εκείνο που δεν έχει αντιπάλους. Βρίσκομαι μέσα στην περιοχή όπου βλέπετε αυτό το κιτρινάκι, έχει κιτρινίσει η περιοχή, σημαίνει ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα κιτρινίσει θα γίνει κόκκινη. Όταν είναι κίτρινη δεν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όταν είναι κόκκινη όμως στα 10 δευτερόλεπτα αρχίζει σιγά σιγά και σας τρώει τα hit points. Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς πόσο, αλλά έχω την εντύπωση ότι τρώει γύρω στα 100 με 200 hit points αναλόγως το άρμα που έχετε ανά δευτερόλεπτο. Ξανά ραντάρ, βλέπετε που είναι οι αντίπαλοι παίκτες, είπαμε είναι τα κόκκινα τριγωνάκια, και επιλέγω να πάω south, προς τον νότο δηλαδή, όπου θεωρώ ότι δεν θα με ακολουθήσει κανένας. Βέβαια την ώρα που παίζω το παιχνίδι, γιατί τώρα δεν παίζω, έτσι, replay είναι αυτό, από εδώ καταλάβατε τι πανικό είχα εκείνη τη στιγμή, ούτε καν να στρίψω στο βράχο, δεν μπορεί, τίπλα από το βράχο. Με κυνηγάει, βασίζομαι στην ταχύτητα του άρματος, στα σκαλιά να μην στρίβεται γιατί φεύγει το τιμόνι πολύ δεξιά-αριστερά. Στο κέντρο της οθόνης και πάνω βλέπετε το νούμερο 10 και το νούμερο 1. Το νούμερο 10 είναι πόσοι παίκτες απομένουν μαζί με εσάς, δηλαδή είμαστε 10 παίκτες αυτή τη στιγμή, και ένας παίκτης είναι αυτός τον οποίο τον έχω κάνει kill εγώ, τον έχω εξουδετερώσει. Ακριβώς από κάτω το 2972 κάθετος 3.500 είναι η πόντη που παίρνετε κάθε φορά που κάνετε damage σε κάποιον αντίπαλο ή παίρνετε κάποιο από τα bonus. Θα πάμε τώρα στο πορτοκαλί το bonus, αν θυμάμαι καλά. Θα δείτε ότι τα πορτοκαλί bonus δίνουν 300 πόντους και τα μπλε δίνουν 150. Το 2972 θα γίνει 3272. Μόλις φτάσει στο 3.500, βλέπετε ότι δεξιά στην άκρη της κίτρινης της μπάρας αριστερά έχει ένα V, δεξιά έχει ένα V γιώτα, δηλαδή 5-6 λατινικοί χαρακτήρες, με λατινικούς χαρακτήρες. Μόλις γεμίσει αυτή η μπάρα, πάμε δηλαδή στο 3.500 που θα γίνει μετά από αυτό το πορτοκαλί, θα μας βγάλει τα bonus επάνω, και τι επιλέγω εδώ, ταχύτητα περιστροφής για να είμαι πιο γρήγορος. Τώρα βέβαια εκεί έχει έναν πυργίσκο και δεν ξέρω αν είναι ταχύτητα περιστροφής του πυργίσκου. Γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ έψαξα το παιχνίδι όπως κάνω άλλες φορές που κάθομαι και διαβάζω πολλές φορές να δω τι γίνεται, ή βλέπω βιντεάκια στο YouTube να δω τι γίνεται και ξέρω εγώ. Είδα 1-2 βιντεάκια. Βασικά είδα τον Quickie Baby που έπαιζε εκεί πέρα και τους καθάρισε όλους με τη μία, έκανε 11 kills και σας έλεγε να πάρετε το τάδε άρμα για να κάνετε αυτό. Εμάς τώρα, εμένα και το θορυκτό ποτέμκι να δώσει εδώ πέρα με τα κανόνια του, να πούμε που είναι 10 φορές καλύτερα από τα κανόνια των αρμάτων, 11 kills δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, εντάξει. Οπότε το καλύτερο που έχω να κάνω είναι ένας ακόμη αντίπαλος να εξουδετερωθεί από οποιονδήποτε άλλον αντίπαλο. 10 δευτερόλεπτα, 9, βλέπετε μπήκα για λίγο μέσα στη ζώνη γιατί είπα ότι θα περάσω και θα φύγω. Δεν μου έκανε κανένα damage, 1500 έχω κάτω αριστερά, hit points. Τι λέγαμε για τον Quickie Baby, ότι ένας ακόμη να φύγει από πάνω, το 6 δηλαδή να γίνει 5, έχω μπει μέσα στην πεντάδα. Μέσα στην πεντάδα παίρνω 100 tokens, ό,τι και να γίνει. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην πεντάδα. Καταφέραμε δηλαδή με το να φεύγουμε, να τρέχουμε δεξιά-αριστερά, να αποφεύγουμε τους αντιπάλους, καταφέραμε να τους αφήσουμε να φαγωθούν μεταξύ τους και ό,τι και να γίνει αυτή τη στιγμή έχω 100 tokens. Το δεύτερο στάδιο τώρα είναι να πάμε τα 100 tokens να τα κάνουμε 200. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθούν μεταξύ τους οι αντίπαλοι, να χτυπηθούν, και όπως βλέπετε είναι 4 αυτή τη στιγμή μαζί με εμάς, άρα είναι 3 αντίπαλοι, από τους 3 αντιπάλους να φαγωθεί άλλος ένας και να μείνουμε 3. Πήραμε τα 200.
Θα πάρουμε τα 200. Περιμένουμε ακόμα. Ένα μεγάλο ατού για να καταφέρετε να παίξετε με αυτόν τον τρόπο είναι καταρχήν να πάρετε το ραντάρ, την ανίχνευση ασυρμάτου, όπως τη λέει εδώ πέρα, την ανίχνευση ασυρμάτου, και να μπορείτε να την δουλεύετε όσο πιο γρήγορα γίνεται, κάθε 20 δευτερόλεπτα, όπως βλέπετε τώρα. Έτσι μου λέει που είναι ο αντίπαλος. Κινούμε μέσα στην κίτρινη περιοχή. Έχω το πρόβλημα ότι, το πιθανό πρόβλημα ότι, εάν γίνει κόκκινη η περιοχή, θα έχω μόνο 10 δευτερόλεπτα για να φύγω, αλλά με την ταχύτητα που έχετε με τον αρλεκίνο, τις περισσότερες φορές δεν είναι πρόβλημα. Την έχω πατήσει 1-2 φορές, μία που εξουδετερώθηκα τελείως, δεν πήρα δεξιά το bonus, γιατί υπολόγιζα, για να δω τι θα κάνω, δεν θυμάμαι τι είχα κάνει, γύρισα να πάρω το bonus. Ναι, πάτησα το ραντάρ, είδα ότι οι δύο ήταν μαζί, άρα σφάζονται μεταξύ τους, υποθέτω, έτσι υπολογίζω, και γύρισα να πάρω τον bonus. Τώρα, βλέπουμε που είναι ο αντίπαλος και γυρνάμε στην αντίθετη πλευρά. Άναψε τώρα κίτρινο, οπότε ξέρουμε ότι έχουμε χρόνο και φεύγουμε από περιοχή που θεωρούμε ότι δεν θα μας κυνηγήσει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν με έχουν δει οι αντίπαλοι. Εδώ ευτυχώς υπάρχουν τα bonus από κάτω και μπορώ να κάνω repair στο νούμερο 3. Ένα πολύ καλό bonus που έχει ο αρλεκίνος είναι το νούμερο 6, το οποίο βγάζει μια σφαίρα η οποία είναι μια βόμβα που σε κυνηγάει. Κυνηγάει τον αντίπαλο, έτσι, όχι εσένα, κυνηγάει τον αντίπαλο και τον κάνει γύρω στα 400-500 damage. Νομίζω ότι θα το δούμε κάποια στιγμή αυτό. Ξέρω που είναι οι αντίπαλοι, πρέπει να περάσω ανάμεσά τους, γιατί έχω κάνει το ραντάρ. Τώρα στο ραντάρ θα ξαναδούμε. Πολλές φορές βλέπετε 4-5 αντιπάλους στο ραντάρ, ξαναχτυπάτε το ραντάρ ενώ θεωρείτε ότι είναι κοντά σας, αλλά πιθανολογώ ότι και αυτοί βλέπουν το ραντάρ, φεύγουν και αυτοί, σας αποφεύγουν και δεν τους ξαναβλέπετε. Όπως τώρα, ας πούμε, θεωρούσα ότι θα ήταν πολύ πιο κοντά μου, αλλά τελικά ήταν μακριά. Εδώ ένα λάθος, δεν γνώριζα καλά τον χάρτη, μάλλον είχα την εντύπωση ότι θα μπορέσω να ανέβω, αλλά η κόκκινη περιοχή με κόβει, δεν θέλω να περάσω από εκεί πέρα, αν και πιθανότατα θα μπορούσα χωρίς να έχω πρόβλημα, αλλά σε αυτό το σημείο, επειδή είναι μόνο 4 και αν χαθεί ένας, πάω από τα 100 token στα 200, δεν ήθελα να το ρισκάρω καθόλου να μπω στην κόκκινη περιοχή. Λέω θα κάνω τον κύκλο, το ραντάρ φυσικά δουλεύει. Έτσι, ξαναλέω ότι αν έπρεπε να χτυπήσω όλους τους αντιπάλους, δεν θα είχα κάνει, δεν θα είχα εξουδετερώσει ούτε έναν. Τα 6, 5, είδατε πάλι, τη γλίτωσα για 5 δευτερόλεπτα. Για να πάρουμε τα 200 tokens αντί για 100, θέλουμε να εξουδετερωθεί άλλος ένας παίκτης. Δεξιά στο mini-map βλέπουμε ότι έχει κλείσει όλη η περιοχή εκτός από ένα κουτάκι. Εκεί θα γίνει τελική μάχη. Διαρματικό πολυβόλο, μέση φθορά ένα λεπτό, 4258, αυτό έκανα, αυτό επέλεξα. Και οπ, είμαστε μέσα στην τριάδα, 200 tokens παραπάνω, δεν έχω πιθανότητα να πάρω. Η μόνη πιθανότητα που έχω να πάρω παραπάνω ήταν να ήταν και οι δύο μέσα στα κόκκινα. Μας βρήκε και βλέπετε ότι μας ρίχνει με τέτοια ταχύτητα που δεν ξέρω τι μου γίνεται. Προσπαθώ να του στήσω μια παγίδα με το νούμερο 5 να του ρίξω κάτι, αλλά τα έχω χάσει τελείως. Του έριξα 1-2 βολές. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το παιχνίδι μας. 2185 damage. 200, βλέπετε, είμαι τρίτος. Ο άλλος ο παίκτης δεν φάνηκε πουθενά,
Και τέλος πάντων, σαν τρίτος τα πήρα τα 200 tokens που βλέπετε κάτω δεξιά, μετά το 26.000, δεξιά από το 26.000. Αλλάζει τώρα το παιχνίδι γιατί τέλειωσε η μάχη. Από ό,τι κατάλαβα, φαγώθηκε ο ένας ο παίκτης από το κόκκινο το... από την κόκκινη περιοχή και εδώ είμαστε. Ήταν ένα παιχνίδι με το οποίο παίξαμε ελάχιστα με τους αντιπάλους, κάναμε μια καταστροφή γιατί ήμασταν πιο τυχεροί, ο αντίπαλος κάτι έκανε λάθος και είμαστε στην τρίτη θέση. Αυτό είναι το παιχνίδι που πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλους τους παίκτες οι οποίοι είναι σαν και εμένα, δηλαδή πορτοκάλο, κίτρινο, κόκκινη, έτσι. Και όσοι καταφέρετε στις επόμενες σεζόν του παιχνιδιού να κάνετε τις μάχες που χρειάζεται και να το κάνετε, καλό θα είναι για σας. Πιστεύω ότι βοήθησα ή μάλλον θα βοηθηθείτε κάποιοι, γιατί πλέον έχει περάσει η πρώτη περίοδος και συγγνώμη που δεν το έκανα αυτό το βίντεο νωρίτερα, αλλά δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο δύσκολο το παιχνίδι και ότι έπρεπε να βιαστώ λιγάκι. Τέλος πάντων, το όχημα καταστράφηκε, τρίτη θέση, 750 combat experience, 26.000, τι έψαχνα τώρα, εκείνη την ώρα έψαχνα να δω από πού μπορείς να πάρεις περισσότερα tokens, αλλά είχε κάποιες αποστολές και έψαχνα να βρω τα tokens από πού τα παίρνεις τα επιπλέον. Επειδή τα πολλά τα tokens παίρνονται μόνο από τις θέσεις 1, 2, 3, 4 και 5, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο εύκολος τρόπος, πιο βατός τρόπος για έναν παίχτη που δεν είναι unicorn, που δεν είναι πολύ καλός, που δεν είναι δηλαδή πράσινος, μοβ, τι άλλα χρωματάκια έχει. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να μην τα πολυλογώ. Όσοι μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο και νομίζετε ότι σας ταιριάζει, αν δεν σας ταιριάζει μην τον ακολουθείτε, αν νομίζετε ότι σας ταιριάζει, καλές μάχες και καλά tokens να αποκομίσετε. Πολλά, πολλά tokens να αποκομίσετε. Φίλοι YouTubers, να προσέχετε και να είστε καλά.